Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας να επικοινωνήσουμε σήμερα διαδικτυακά βεβαίως. Ήθελα να έχω την εικόνα από όλους εσάς για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, διότι έχω ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Η κατάσταση της πανδημίας παραμένει εξαιρετικά άσχημη. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχασε τον έλεγχο και αυτό οδήγησε σε μια αναγκαστική παράταση του lockdown και για την περίοδο των γιορτών. Πράγμα το οποίο είναι όχι απλά αρνητικό, ενδεχομένως και καταστροφικό για μια πολύ μεγάλη μερίδα επαγγελματιών, επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ως γνωστόν περιμένει την περίοδο των γιορτών. Στην περίοδο εκείνη που γίνεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του τζίρου αυτών των επιχειρήσεων. Έως και το 30% του ετήσιου τζίρου τους γίνεται την περίοδο των Χριστουγέννων. Και σας κάλεσα να ανταλλάξουμε απόψεις, διότι εκτιμώ και εγώ ότι η λύση του Click Away αποτελεί στην πραγματικότητα έναν εμπεγμό εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων, διότι δεν έχουν τις υποδομές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι επί της ουσίας είναι σαν να κλείνει η κυβέρνηση για μία ακόμα φορά το μάτι μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες μας, αλλά και η αναγκαιότητα κάποιων προτάσεων που έχουμε καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πιστεύουμε ότι είναι η ώρα, έστω και στο και πέντε, να υπάρξει μία ουσιαστική στήριξη της ρευστότητας της επιχειρήσης. Όχι με αναστολές πληρωμών, διότι οι αναστολές συσσωρεύονται για αργότερα. Αλλά νομίζω ότι εδώ είναι μία ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική στήριξη ρευστότητας επιχειρήσεις, το επόμενο διάστημα κινδυνεύουν με λουκέτο χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να θέσω στον προβληματισμό μου και στην συζήτηση είναι τρεις συγκεκριμένες προτάσεις. Η μία αφορά το δώρο του Χριστουγέννου. Έχουμε καταθέσει και τροπολογία στη Βουλή, προκειμένου το δώρο των Χριστουγέννων στους εργαζόμενους να δοθεί ακέραιο από την πλευρά της πολιτείας, από την πλευρά του κράτους. Πρώτον, διότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η πραγματική στήριξη των εργαζόμενων και θα ενισχυθεί η ζήτηση σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, τη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Δεύτερον, διότι με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθούν και οι επιχειρήσεις που ήδη έχουν χάσει πολύ μεγάλο μέρος του τζίρου τους, να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν ευχαριστημένους εργαζόμενους χωρίς να επιβαρυνθούν σε μια περίοδο που δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβαρυνθούν. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ανάγκη συνειδητοποίησης πια ότι δεν μπορεί σε όλη την Ευρώπη να κάνουμε λάθος και εμείς να κάνουμε σωστά. Η επιδότηση, η επιχορήγηση των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη είναι γεγονός. Εδώ η κυβέρνηση επιμένει στη μη επιστρεπτέα ενίσχυση. Και η πρόταση που καταθέτουμε, είναι γνωστό ότι εμείς βεβαίως έχουμε καταθέσει και μια σειρά προτάσεις για μη επιστρεπτέες και όχι επιστρεπτέες ενισχύσεις. Η πρόταση που καταθέτουμε είναι η κυβέρνηση να αλλάξει την στάση της και την επιστρεπτέα ενίσχυση που έχει ήδη καταβάλει, να την μετατρέψει σε μη επιστρεπτέα. Διότι νομίζω ότι είναι ένα ρητό που ταιριάζει στην περίσταση «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος». Το κρίσιμο ερώτημα είναι, ακόμα και για αυτή την πενιχρή ενίσχυση, την επιστρεπτέα που έχει δώσει η κυβέρνηση, πού θα βρεθούν τα χρήματα από επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να κλείσουν και δεν θα κάνουν τζίρο τα Χριστούγεννα για να επιστρέψουν αργότερα αυτά τα χρήματα. Άρα νομίζω ότι είναι μια πρόταση που μπορεί να, όχι να λύσει το πρόβλημα, αλλά να απαλύνει τον πόνο αυτή τη στιγμή και τις δυσκολίες στις οποίες βρίσκονται μια σειρά
από επιχειρήσεις. Και η τρίτη πρόταση που θέλω να θέσω στο τραπέζι, την είχα, αν θυμάστε καλά, προαναγγείλει ως τροφή για σκέψη, ας το πω έτσι, στη Διεθνή Θεσσαλονίκης, λέγοντας τότε ότι πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος. Τα χρέη των επιχειρήσεων τούτη την ώρα είναι δυσβάσταχτα. Εάν μας ενδιαφέρει και δεν συμφωνούμε με την άποψη που εκφράζεται δυστυχώς και από κυβερνητικά στελέχη και που περιγράφεται και στο σχέδιο Πισαρίδη και στο σχέδιο της κυβέρνησης, ότι είναι βαρύδι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και πρέπει έτσι τ' αλλιώς ένα μεγάλο κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που τις λένε ζόμπι να καεί. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή την άποψη. Θεωρούμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει προοπτική, πρέπει να στηριχθεί και με δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας, της εισαγωγής νέας τεχνολογίας. Λέμε λοιπόν ότι τούτη την ώρα έχει δημιουργηθεί ένα νέος κύκλος ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση της πανδημίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να βάλουμε στο τραπέζι την συζήτηση, να ανοίξει συζήτηση για ένα νέο New Deal, ας το πω έτσι, για την ανάγκη απομείωσης αυτού του χρέους, αλλιώς δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Εμείς ως κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι ήμασταν σε συνθήκες αυστηρής δημοσιονομικής επιτήρησης, με σαφείς υποχρεώσεις και για πλεονάσματα, 3,5%, με πολύ αυστηρή παρακολούθηση σε κάθε τι, σε κάθε απόφαση, δεν είχαμε τότε άρση του συμφώνου σταθερότητας, η ρήτρα διαφυγής όπως έχει σήμερα η κυβέρνηση, ούτε και γεμάτα τα ταμεία ικανά να διατεθούν αυτά τα χρήματα σε μια δύσκολη στιγμή, γιατί τώρα είναι η δύσκολη στιγμή. Εμείς τότε ανοίξαμε αυτή την προοπτική σε σχέση με τις υποχρεώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, με τις 120 δόσεις που, αν θυμάστε, τότε προέβλεπαν τη διαγραφή μέρους του ονομαστικού χρέους του οφειλέτη που θα έμενε στη ρύθμιση. Θεωρώ ότι είναι ώρα σήμερα να αναζητηθούν ακόμα πιο ριζοσπαστικές λύσεις, όχι για τα χρέη μόνο στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και εν γέννη για τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί στην περίοδο της πανδημίας, για τα χρέη προς το δημόσιο, αλλά και συνολικότερα και προς τις τράπεζες, διότι αυτό θα ήταν μια προοπτική ανάσας και ζωής, αν μας ενδιαφέρει να διατηρηθούν όρθιες οι επιχειρήσεις και δεν απαξιούμε, δεν αδιαφορούμε μάλλον στην προοπτική δεκάδων χιλιάδων, ίσως και εκατοντάδων χιλιάδων λουκέτων στη χρονιά που έρχεται, στο 2021. Ιδάλλως φοβάμαι και κλείνω με αυτό, ότι ο εκτροματικός στοχευτικός νόμος που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το νέο έτος, θα αποτελέσει την οριστική ταφόπλακα τόσο για τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όσο όμως και για τους εργαζόμενους. Διότι όταν κλείνει μια επιχείρηση, κάποιοι εργαζόμενοι κάνουν τη δουλειά τους με κίνδυνο να μην μπορέσουν να ξαναβρούν δουλειά. Άρα εδώ θα πάμε και σε μεγάλο αριθμό κλειστών επιχειρήσεων, αλλά και σε διόγκωση του ήδη υψηλού αριθμού των ανέργων, της ανεργίας στη χώρα μας. Με αυτές λοιπόν τις τρεις προτάσεις, τις τρεις σκέψεις, δώρο Χριστουγέννων από την πλευρά της πολιτείας, το σύνολο του δώρου να δοθεί από την πλευρά του κράτους. Δεύτερον, να καταστεί η επιστρεπταία, μη επιστρεπταία, και τρίτον, να ανοίξει σοβαρά η συζήτηση για το ιδιωτικό χρέος στο πλαίσιο αυτών που είχαμε εφαρμόσει για τα ασφαλιστικά ταμεία. Με αυτές τις τρεις προτάσεις έρχομαι να απαντήσω σε μια αγωνία που έχω και εγώ, αλλά θέλω να ακούσω και εσάς, σε σχέση με την αδυναμία στήριξης από τα μέτρα που έχουν ήδη δοθεί, αλλά και την αρνητική εξέλιξη της επέκτασης, της αναγκαστικής επέκτασης του lockdown και της αρνητικής εξέλιξης με το click away το λεγόμενο, που δεν μπορεί να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα κυρίως η μικρή και η μεσαία επιχείρηση.